Στην τελική ευθεία εισέρχεται η μάχη για την εκλογή του νέου Δημάρχου Πάφου. Τρεις από τους 8 διεκδικητές. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Φέδωνας Φέδωνος, που υποστηρίζεται από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Άριστος Βασιλιάδης, που υποστηρίζεται από το Δίκο, το ΑΚΕΛ και την ΕΔΕΚ. Και ο Δώρος Παφίτης, υποψήφιος της Συμμαχίας Πολιτών, μιλώντας το μεσημέρι και κάτι, αναφέρθηκαν στους στόχους τους σε περίπτωση που εκλεγούν. Προτεραιότητα, όπως είπαν, θα δώσουν στην κάθαρση και εξυγίανση του Δήμου, καθώς και στην προετοιμασία της Πάφου να επιτύχει ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2017. Να διεκδικήσουμε με αποφασιστικότητα από το κράτος και την κυβέρνηση αυτά που η Πάφος δικαιούται και γιατί όχι και κάτι περισσότερο, αφού η Πάφος τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο φτωχός συγγενής ή και λόγω όλων αυτών που συνέβαιναν στην Πάφον. Πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε και να έχουμε στην Πάφο δεν τα είχαμε. Καλό λοιπόν όλους τις συμπολίτες και τους συμπολίτες μας να συμπεριφερθούν υπεύθυνα για το καλό της πόλης μας. Για να ορθώσουμε την πόλη μας, να μεταφέρουμε το πνεύμα αισιοδοξίας, να αποκαταστήσουμε το κύρος της πόλης μας μακριά από πολιτικές φιλοδοξίες, μακριά από πολιτικούς διαξυφισμούς. Οι κομματικές ταυτότητες αυτή τη στιγμή πρέπει να μπουν στο περιθώριο. Η Πάφος δικαιούται και αξίζει κάτι καλύτερο. Εγώ θέλω να δω στις 11 του μηνός μια απελευθερωμένη από τις οποιασδήποτε κομματικές παρεμβάσεις που θα σας γίνουν για την περιφρούρηση των κομματικών ποσοστών. Ας σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι. Ο Δήμος Πάφου δεν είναι τσιφλίκι κανένας κόμματος. Δικαίωμα ψήφου στις αναπληρωματικές εκλογές της 11ης Ιανουαρίου έχουν 18.023 ψηφοφόροι στα δημοτικά όρια Πάφου, εκ των οποίων οι 2.088 είναι κοινοτικοί.